Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η Κοινωνία των Ιδεών, η απογευματινή ενημερωτική εκπομπή της Atlas Τηλεόραση. Παγκόσμια ημέρα ελευθεροτυπίας σήμερα. Ένα αγαθό το οποίο σε κάποιες περιοχές του πλανήτη θεωρείται εδώ και χρόνια κεκτημένο, σε άλλες εξακολουθεί να παραμένει ζητούμενο. Για την κατάσταση της ελευθεροτυπίας, γενικότερα του τύπου και των μέσων μαζικής ενημέρωσης στη χώρα μας, αλλά και την ευχέρεια που έχουν λειτουργεί του τύπου να μπορούν να εκφράζουν ελεύθερα την άποψή τους χωρίς νομικούς, επιχειρηματικούς ή οποιουσδήποτε άλλους περιορισμούς, συζητάμε στο στούντιο της Atlas Τηλεόραση με τον Γενικό Γραμματέα της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας Θράκης, του Συνδικαλιστικού Οργάνου των Δημοσιογράφων της Βόρειας Ελλάδας, κύριο Βασίλη Κοντογουλίδη. Κύριε Κοντογουλίδη, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα. Υποθέτω ότι καθώς η χώρα μας εδώ και δεκαετίες προσμετράται στις λεγόμενες ανεπτυγμένες δυτικές χώρες, προφανώς το να ασκεί κάποιος το δημοσιογραφικό λειτουργήμα συνεπάγεται ότι μάλλον κατά τεκμήριο κάνει τη δουλειά του ανεπηρέαστα και έχει την ευχέρεια να λέει ελεύθερα την άποψή του. Είναι έτσι? Δεν θέλω να ωραιοποιήσω τα πράγματα, διότι αν πούμε ότι είναι έτσι, μάλλον ο ίδιος ο κόσμος θα μας πει ότι δεν είναι έτσι και τον κόσμο πρέπει να τον ακούμε. Δηλαδή, έρευνες που έγιναν έδειξαν ότι όντως υπάρχει πρόβλημα στην λεγόμενη αξιοπιστία των μέσων. Γιατί υπάρχει πρόβλημα στην αξιοπιστία των μέσων? Γιατί προφανώς οι δημοσιογράφοι δεν μπορούμε να κάνουμε απόλυτα καλά τη δουλειά μας, ελεύθερα δηλαδή. Γιατί όπως και να το κάνουμε, αν προσπαθείς να κάνεις ελεύθερα τη δουλειά σου, μπορεί να μείνεις χωρίς δουλειά. Το θέμα βέβαια δεν είναι μόνο ελλαδικό, είναι παγκόσμιο. Απλώς υπάρχουν ορισμένες χώρες όπου η λεγόμενη ερευνητική δημοσιογραφία είναι προϋπόθεση λειτουργίας θεσμικής, εν αντιθέσει με την Ελλάδα, όπου όλο αυτό το οποίο έγινε, για να πάω λίγο πίσω, στα μέσα της δεκαετίας του 80, το 1987 και κάτι παραπάνω, το 87-88, με τη λεγόμενη άνοιξη της ελεύθερης τηλεόρασης στο τόπο, όπου μετά το κρατικό μονοπόλιο δημιουργήθηκαν πάρα πολλά κανάλια ιδιωτικά, έφερε αυτό που λέμε μία επανάσταση στο χώρο της τηλεόρασης κυρίως, αλλά και στον χώρο του ραδιοφώνου, στα λεγόμενα ραδιοτηλεοπτικά μέσα, με αποτέλεσμα να επικρατήσει ένας άνεμος ελευθερίας εντός ή εκτός εισαγωγικών, αν θεωρήσουμε ότι υπήρχε, έτσι αυτό που λέμε, όχι αν θεωρήσουμε, υπήρχαν αυτά τα λεγόμενα τα στεγανά της λεγόμενης κρατικής ραδιοτηλεόρασης. Η ελευθερία όμως πολλές φορές μπορεί να είναι μια πολύ σχετική έννοια, διότι γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι και τη δεκαετία του 90 και τη δεκαετία του 2000, οι πολλοί επιχειρηματίες αγόρασαν συχνότητες στην κατοχή τους, εφημερίδες, και παράλληλα είχαν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Επιχειρήσεις οι οποίες επί το πλείστον δεν ήταν κερδοφόρες κιόλας. Νομίζω ότι το σκηνικό στην Ελλάδα άλλαξε και θα έρθω στο ερώτημα αν τελικά έχουμε ελευθεροτυπία και ελευθερία λόγου, με την εισβολή, θα έλεγα, θα χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, την εισβολή του διαδικτύου στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας. Με το διαδίκτυο νομίζω ότι άλλαξε και ο ραδιοτηλεοπτικός χάρτης. Οι εφημερίδες δυστυχώς αντιμετωπίζουν μια πολύ μεγάλη κρίση, πάρα πολύ μεγάλη κρίση. Δεν είναι τυχαίο ότι η Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή δεν έχει εφημερίδα μεγάλη. Μεγάλη εφημερίδα δεν έχει. Μια πόλη του 1 εκατομμυρίου κατοίκων, τα λέγαμε και πριν μπω στο στούντιο. Και άρα όλο το παιχνίδι παίζεται στα λεγόμενα social media και στο διαδίκτυο, στα ενημερωτικά site blogs κτλ. Όπου εκεί θα μπορεί κάποιος να πει ότι υπάρχει απόλυτη ελευθερία. Αυτή η απόλυτη ελευθερία που υπάρχει στο διαδίκτυο όμως είναι συνώνυμη με την εγκυρότητα και την σοβαρότητα της είδησης? Για να πάμε δηλαδή απαντώ στο ερώτημα με ένα άλλο ερώτημα. Στο διαδίκτυο, παραδείγματος χάρη, που δεν υπάρχουν φραγοί, που ο κάθε blogger έχει το blog του, που ο κόσμος μπορεί να εκφραστεί ελεύθερα. Ο κάθε άνθρωπος μπορεί να έχει τη δική του. Θεωρείτε ότι είναι η δημοσιογραφία του μέλλοντος και ότι ενδεχομένως μπορεί να καταστήσει στο μέλλον της? Μπορεί να είναι και η δημοσιογραφία του μέλλοντος, η δημοσιογραφία των πολιτών, αλλά το έθεσε το ερώτημα με την εξής έννοια. Ότι και εκεί λοιπόν που υπάρχει απόλυτη ελευθερία, αυτή η ελευθερία δεν είναι συνώνυμη με την αλήθεια. Αλλά πολλές φορές, γιατί δεν διασταυρώνονται οι ειδήσεις. Έχω την υποψία ότι χρησιμοποιούμε τα blogs ως άλοθη. Διότι σαφώς με την απόλυτη ελευθερία που εγγυάται το διαδίκτυο, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ως άλοθη το blog και να πούμε ότι ορίστε, αφού οι bloggers γράφουν ό,τι θέλουν, επομένως και ο δημοσιογράφος γράφει ό,τι θέλει. Είναι άλλο το blog και άλλο μια οργανωμένη μεγάλη επιχείρηση. Σε καμία περίπτωση ο δημοσιογράφος είναι επαγγελματίας. Έχει τους κανόνες και τις αρχές διοντολογίας του δημοσιογραφικού επαγγέλματος.
για να μεταδώσει μια είδηση, κανονικά πρέπει να τη διασταυρώσει. Κάτι που δυστυχώς δεν γίνεται. Δεν γίνεται δυστυχώς ούτε από επαγγελματίες δημοσιογράφους. Οι προσπάθειες της πολιτείας όλα αυτά τα χρόνια. Και δεν αναφέρομαι μόνο τώρα στο περίφημο ζήτημα που ανέκυψε με τις τηλεοπτικές άδειες, αλλά μετά την έκρηξη, όπως είπατε, της ελεύθερης τηλεόρασης, είχαμε διαδοχικά διάφορες σπασμωδικές, άλλοτε περισσότερο συγκροτημένες, απόπειρες πολιτείες να θέσει κάποιους κανόνες. Θεωρείτε ότι πέτυχαν έστω και κάτι σε αυτό το τομέα? Παραδείγματος χάρη, θυμάμαι την περίφημη συζήτηση για το βασικό μέτοχο. Άσχετα από την θέση του καθενός ως προς τις επιμέρους διατάξεις, ήταν ένα ουσιαστικό θέμα. Πρέπει να ξεχωρίσουμε το ιδιοκτησιακό καθεστώς από τον τρόπο άσκησης του επαγγελματός μας. Είναι δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα. Στο ιδιοκτησιακό καθεστώς, όντως μπορεί να πει κανείς πολλά. Αλλά εκείνο που μας αφορά εμάς τους δημοσιογράφους και την κοινωνία κατ' επέκταση, είναι στον τρόπο άσκησης του επαγγέλματός μας. Εγώ δεν πιστεύω στον παρεμβατικό ρόλο της πολιτείας σε αυτό. Νομίζω ότι είναι θέμα αυτορύθμισης του χώρου. Με πρωτεργάτες και πρωταγωνιστές της δημοσιογραφικής ενώσης, όπου πρέπει να κάνουμε μια επιτέλους πιο αναλυτική δουλειά σε αυτόν τον τομέα. Δηλαδή, με βάζετε σε πειρασμό, μήπως υπερεκτιμάτε λίγο την ισχύ των συνδικαλιστικών. Δεν το υπερεκτιμώ. Απέναντι σε ένα πανίσχυρο επιχειρηματία που ενδεχομένως σηκώνει το τηλέφωνο και μιλάει με τον πρωθυπουργό της χώρας ή με τον αρμόδιο υπουργό. Ένα συνδικαλιστικός φορέας με όλη την καλή του πρόθεση. Πώς μπορεί να επιβάλλει όρους ορθής λειτουργίας? Την απάντηση τη δίνουν οι πανίσχυροι επιχειρηματίες στην Αμερική. Οι οποίοι, επειδή ακριβώς το δημοσιογραφικό επάγγελμα εκεί έχει δείξει ότι πρέπει να λειτουργήσει αυτόνομα, ο ίδιος επιχειρηματίας της επιχείρησής του στην Αμερική δυσκολεύεται να πάρει τηλέφωνο τον αρχισυντάκτη ή τον διευθυντή ειδήσεων της εφημερίδας για να του πει καν αυτό το θέμα. Γιατί υπάρχει απόλυτη ελευθερία. Το ίδιο γινόταν και στην Ελλάδα πριν από καμιά 50 χρόνια. Όσοι είναι παλαιότεροι και μας ακούν αυτή τη στιγμή, ξέρουμε όντως χάρη ποιος ήταν ο ρόλος του αείμνηστου δημοσιογράφου Δημάτη στη Μακεδονία. Που εκεί ήταν ένας πανίσχυρος δημοσιογράφος, ο οποίος αυτός χάραζε τη γραμμή της εφημερίδας. Όταν ήμασταν στους λεγόμενους παραδοσιακούς εκδότες, υπήρχε ένας σεβασμός στο δημοσιογραφικό επάγγελμα. Από τότε που μπήκανε τα διαπλοκές και τα συμφέροντα, αλλά και το κράτος, για να μην τα λέμε μόνο από τη μία πλευρά, στον ιδιωτικό τομέα, και το κράτος με τη μορφή εργοδότη. Οι κυβερνήσεις δηλαδή, εκάστοτε κυβερνήσεις, οι οποίες ήθελαν να καθοδηγήσουν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης και ευρύτερα. Όπου λοιπόν ο εργοδότης στην ουσία είχε την αντίληψη στην Ελλάδα ότι μπορεί να επιβάλλει την άποψή του και οι δημοσιογράφοι είναι απλά εξυπηρετούν τη γραμμή του, είχαμε αυτά τα ευτράπελα που τελικά οδήγησαν σε μια έλλειψη αξιοπιστίας και των μέσων και του δημοσιογραφικού επαγγέλματος. Γι' αυτό νομίζω ότι ήρθε η ώρα επιτέλους, με αυτή την εισβολή του διαδικτύου που άλλαξαν οι όροι πλέον και της ενημέρωσης στην Ελλάδα, όλοι μαζί, εγώ δεν λέω μόνο οι συνδικαλιστικές ενώσεις, όλοι μαζί να καθίσουμε σε ένα τραπέζι, πολιτεία εκεί που εμπλέκεται, όχι να μην μπαίνει ο ένας στα χωράφια του άλλου. Ο ρόλος της πολιτείας είναι θεσμικός ρόλος. Ο ρόλος των επιχειρηματιών είναι επίσης θεσμικός ρόλος. Και ένας επιχειρηματίας ο οποίος επενδύει τα χρήματά του, έτσι προφανώς θέλει να τα επενδύσει και να κάνει μια βιώσιμη επιχείρηση. Δεν σημαίνει όμως ότι επειδή επενδύει τα χρήματά του, έτσι θα χρησιμοποιήσει το δημοσιογραφικό λόγο για να γίνει πλούσιος. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Και το κράτος και οι δημοσιογραφικές ενώσεις, οι δημοσιογράφοι δηλαδή για των ενώσεών τους, εδώ υπάρχει μια άλλη μεγάλη κουβέντα η οποία μας προβληματίζει εμάς στην ACMTH. Ότι ακριβώς επειδή υπήρχαν στεγανά όλα αυτά τα χρόνια παντού. Τι εννοείται λέγοντας στεγανά? Υπήρχαν στεγανά και ακόμα και εμείς η λειτουργία των ενώσεών μας είχε κάποιες προϋποθέσεις. Δεν μπορούσαν να γίνουν μέλη άπαντες. Στο παρελθόν ακόμα πιο πολύ και τώρα ακόμα. Ήρθε η ώρα όλα αυτά να τα συζητήσουμε, να τροποποιήσουμε το καταστατικό μας, να μπουν όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι ασκούν το δημοσιογραφικό επάγγελμα στα συνδικαλιστικά σωματεία. Είναι ένας προβληματισμός τον οποίο θα τον θέσουμε και θα το δρομολογήσουμε το προσεχές διάστημα, όσοι το δρομολογήσουν. Δεν λέω ότι θα είμαστε εμείς αυτή η διοίκηση της, αν μπορεί να είναι κάποιοι άλλοι. Αλλά τέλος πάντων, τίθεται σαν προβληματισμός. Είμαστε σε μια εποχή που όλα άλλαξαν, όχι αλλάζουν, άλλαξαν. Πρέπει να αλλάξουμε κι εμείς. Θέσατε ένα θέμα που με προβλημάτισε. Διότι πράγματι, πώς μπορεί το κράτος να έρχεται ως ρυθμιστής της δημοσιογραφικής αγοράς εντός εισαγωγικών, της πιάτσας του δημοσιογραφικού επαγγέλματος, την ώρα που σε συγκεκριμένα μέσα, καλός ή κακός, κατά τη γνώμη μου ορθώς, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, είναι εργοδότης και ο ίδιος. Δηλαδή προσπαθεί να θέσει το κράτος κανόνες ορθής λειτουργίας στα μέσα που δεν είναι το ίδιο εργοδότης, ενώ έχει την δική του παρουσία ως ιδιοκτήτης μέσω μαζικής ενημέρωσης.
ως προς τα δημόσια μέσα, ως προς τα κρατικά μάλλον μέσα, το ορθότερο. Θεωρείτε ότι ο στόχος που λέγαμε κάποτε στις αρχές της δεκαετίας του 90 έπεσε το σύνθημα και όλοι οι υπουργοί τύπου στην Ελλάδα μιλούσαν για το BBC. Και θεωρούσαμε ότι κάποιοι θέλαν να μεταφέρουν και αυτούσιο το οργανόγραμμα ή τον κανονισμό λειτουργίας του BBC στην ελληνική τηλεόραση. Θεωρείτε ότι, φυσικά δεν τον επιτύχαμε σαν στόχο, ότι έστω τον προσεγγίσαμε αυτά τα 20 χρόνια. Η ελληνική δημόσια τηλεόραση, από την άποψη της ελευθερίας έκφρασης των λειτουργών της, είναι καλύτερη από ό,τι πριν από 30 χρόνια? Θεωρώ ότι είναι καλύτερη. Δεν νομίζω. Να μην ισοπεδώνω με καταστάσεις. Δεν μπορώ ούτε καν να φανταστώ δηλαδή ότι στις αρχές της δεκαετίας του 80, ας το πούμε, τα πράγματα ήταν καλύτερα. Υπάρχουν όμως πάρα πολλές παθογένειες, ίδιες πολλές φορές όπως και του παρελθόντος. Υπάρχουν προσπάθειες των εκάστοτε κυβερνήσεων να θεωρούν ότι επειδή είναι κρατικό το μέσο, δημόσιο το μέσο, είναι και μαγαζάκι τους. Το λέω πολύ απλά και λαϊκά για να καταλαβαίνόμαστε. Αυτά είναι λάθη. Όπως επίσης πολύ μεγάλο λάθος ήταν και το γεγονός ότι έκλεισε η ΕΡΤ για ένα διάστημα 2 περίπου ετών. Το μαύρο στην ΕΡΤ. Τεράστιο λάθος της τότε κυβέρνησης. Όπως επίσης ένα τεράστιο λάθος της σημερινής κυβέρνησης είναι να πιστεύει ότι επειδή είχε ταχθεί κατά του μαύρου στην ΕΡΤ, μπορεί αυτή τη στιγμή να ελέγξει την ΕΡΤ. Και αυτό είναι τεράστιο λάθος. Γενικά πρέπει να επικρατήσει μια λογική μέτρου σε όλη αυτή την ιστορία. Η δημόσια τηλεόραση είναι δημόσια και με την ευρία έννοια του όρου. Δεν αναφέρομαι μόνο στην κρατική τηλεόραση, στην ΕΡΤ. Στα δύσκολα, στο πώς μπορεί να στηθεί αυτό, έχει πρόταση η ΣΥΕΜ. Παραδείγματος χάρη, αν αύριο το Υπουργείο Τύπου σας ρωτούσε, εισηγηθείτε εσείς ένα θεσμικό. Αφήστε καταρχάς, θα του λέγαμε και του το έχουμε πει διαχρονικά όλους τους υπουργούς τύπου με τους οποίους συναντιόμασταν. Αφήστε τους δημοσιογράφους να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Ανεπηρέαστη. Ένας δημοσιογράφος ο οποίος ξέρει ότι θα υπηρετήσει τη δημοσιογραφική του συνείδηση και θα δώσει λόγο σε αυτήν καταρχάς, νομίζω ότι μπορεί να κάνει πολύ σωστά τη δουλειά του. Να καταλάβει τι είναι είδηση και τι δεν είναι είδηση, να αξιολογήσει την είδηση και προφανώς να έχει πολυφωνία στα δελτία ειδήσεων και στις ενημερωτικές εκπομπές. Ποιος θα τον αξιολογήσει όμως, αν η κυβέρνηση. Και μιλάμε για δημοσιογράφου πάλι θα τον αξιολογήσει. Δεν θα αξιολογεί ο υπουργός, ο εκάστοτε υπουργός τους δημοσιογράφους. Δημοσιογράφοι θα τους αξιολογούν. Έτσι νομίζω ότι πρέπει να γίνει. Και με ένα κοινό που κανείς δεν μπορεί να υποστηρίξει ότι το κριτήριό του είναι αλάνθαστο, τι γίνεται, πώς προστατεύεται ο δημοσιογράφος? Ο κόσμος πάντοτε. Ναι, εσύ καταλαβαίνω τι λες. Ο κόσμος πάντοτε έχει το δικό του κριτήριο. Δεν μπορούμε να βάλουμε κατά του κόσμου. Αλλά και ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι η δημοσιογραφία δεν είναι η δημοσιογραφία των πολιτών, όπως λέμε. Ωραίο πράγμα είναι η δημοσιογραφία των πολιτών. Mm-hmm. Αλλά όπως ένας άνθρωπος ο οποίος αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα νομικό. Έτσι, θα πάει σε ένα δικηγόρο, θα ρωτήσει την άποψή του, δεν θα επιβάλλει την άποψή του και θα ακούσει τελικά τι θα του πει ο δικηγόρος. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ένα πρόβλημα με την υγεία του, θα πάει στο γιατρό του και δεν θα κάνει το κεφαλιού του, θα ακούσει το γιατρό του. Και η δημοσιογραφία μπορεί να μην είναι επιστήμη με την έννοια, δεν είμαστε επιστήμονες στη δημοσιογραφία, αλλά είναι επάγγελμα το οποίο όπως να το κάνουμε δεν θα το διαχειριστεί ο κάθε πολίτης, το διαχειρίζονται οι επαγγελματίες του χώρου. Οι άνθρωποι δηλαδή που ξέρουν αυτή τη δουλειά να κάνουν αυτό το επάγγελμα, παύλα λειτουργήμα, το οποίο έχει τις αρχές του, εντάξει. Και πρέπει κάποια στιγμή να υπάρχει και ο σεβασμός του πολίτη απέναντι στον άνθρωπο ο οποίος θα κάνει σωστά τη δουλειά του. Βλέπετε τι τραβούν παραδείγματος χάρη οι αθλητικοί ρεπόρτερ. Επειδή παραδείγματος χάρη ο κάθε πολίτης, δεν υπάρχει άνθρωπος, ιδιαίτερα άντρας, αλλά και πολλές γυναίκες τα τελευταία χρόνια ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, να μην ασχολείται με το ποδόσφαιρο από την ηλικία των 3-4 χρονών. Και να μην έχει άποψη και να μην ξέρει. Επειδή λοιπόν νομίζει ότι ξέρει ή μπορεί να ξέρει. Μπορεί και πολλοί ξέρουν, έτσι, σημαίνει ότι αυτό πρέπει να το επιβάλλει στον αθλητικό συντάκτη. Ή το άλλο μεγάλο πρόβλημα που έχουμε, τον οπαδισμό. Εντάξει, όλοι είμαστε φιλαθλοί, όλοι πιστεύουμε σε μια ομάδα, όλοι υποστηρίζουμε μια ομάδα. Από εκεί και πέρα όμως, άλλο είναι να υποστηρίζεις μια ομάδα και άλλο να κάνεις οπαδική δημοσιογραφία, που είναι λάθος. Ή να παίρνεις εντολές, επειδή είσαι σε μια ομάδα, είσαι ρεπόρταρ μιας ομάδος, να παίρνεις εντολές από τους υπευθύνους της ομάδος. Το εντοπίζετε τόσο έντονα στον αθλητικό χώρο, θεωρείτε ότι υπάρχει μεγαλύτερο πρόβλημα στους αθλητικούς ρεπόρταρ? Είναι θέμα ελλαδικό. Εγώ ανέφερα αυτό το παράδειγμα, γιατί για το ποδόσφαιρο όλοι έχουν άποψη. Για την πολιτική υπάρχουν άλλοι που έχουν άποψη, υπάρχουν και άλλοι που δεν έχουν άποψη. Οι μεταπηδήσεις, αυτό βέβαια γινόταν από γενέσεως του ελληνικού κράτους. Οι μεταπηδήσεις γνωστών επιτυχημένων δημοσιογράφων στην πολιτική σκηνή, όπως έχουν κάθε δικαίωμα στους Έλληνες πολίτες. Ναι. Θεωρείτε ότι βλάπτει την αξιοπιστία των υπολείπων που παραμένουν στο. Υπάρχει ένα κλασικό ρητό που λέει ότι η δημοσιογραφία μπορεί να σε οδηγήσει οπουδήποτε αντί να την καταλήψει εγκαίρως.
το ότι κάποιοι συνάδελφοι ασκούν αυτό το δικαίωμα, το οποίο έχουν, είναι ανθρώπινο. Θεωρείτε ότι κάνει ζημιά στην δεοντολογία, στην αξιοπιστία του υπόλοιπου χώρου? Την απάντηση τη δίνει το καταστατικό μας, το οποίο λέει ότι ένας δημοσιογράφος, ο οποίος είτε διορίζεται κυβερνητικός αξιωματούχος, που αναδιοριστεί πρόεδρος ενός οργανισμού, ναι, ναι, γενικός γραμματέας υπουργείου, είτε εκλέγεται βουλευτής ή υπουργός, λοιπόν, αναστέλλεται η δημοσιογραφική του ιδιότητα. Δεν διαγράφεται από τις ενώσεις. Μπορεί μετά να επιστρέψει ποτέ μπορεί και να διεκδικήσει την αξιοπιστία του, όντας. Το επιχείρησαν αρκετοί. Γιατί όχι. Μάλιστα. Καλά, ίσως στο επίπεδο ενός βουλευτή να το συζητήσουμε, αλλά αν έχεις ασκήσει κυβερνητική πολιτική, μπορείς μετά να βγεις ως άσπυλος παρθένα και να κρίνεις πεπραγμένα που εν μέρει γενικά σου. Κοιτάξτε, εγώ είμαι 52 ετών, δεν το επιχείρησα ποτέ, ούτε και πρόκειται να το επιχείρησα. Δεν θα ήταν κακό να το επιχειρούσατε. Ναι, ή αν το επιχειρούσα θα έλεγα ότι τελείωσε η δημοσιογραφία για μένα, αλλά δεν μπορώ να καταδικάσω κάποιους ανθρώπους, οι οποίοι στα 50 τους, 55 τους, δεν ξέρουν να κάνουν και κάτι άλλο, οπότε για να ζήσουν, αν έχουν θέμα επιβίωσης, πρέπει να ζήσουν από κάπου. Άρα να κάνουν το επάγγελμα το οποίο ξέρουν. Σε όλο τον 20ο αιώνα γνωρίσαμε αρκετές κρίσεις αντιπροσώπευσης, όπως ονομάζουν οι πολιτικοί επιστήμονες, στις κρίσιμες στιγμές που διαταράσσεται η σχέση ανάμεσα στον πολίτη και στο πολιτικό σύστημα της χώρας. Σε όλες η κοινή γνώμη αναζητούσε πάντοτε, είμαστε και ένας λαός που έχουμε μια έμφυτη τάση στην καχυποψία και στο παρασκήνιο, αναζητούσε πάντοτε τους, και άλλα αίτια και άλλους υπεύθυνους. Σε καμία όμως μέχρι τώρα οι δημοσιογράφοι δεν είχαν συμπεριληφθεί στον κατάλογο των υπόπτων. Και το αλήτες ρουφιάνη δημοσιογράφοι είναι φαινόμενο δυστυχώς της τελευταίας δεκαετίας, ούτε καν το 65 όταν καίγαν ο κόσμος, μπορεί να καίγαν εφημερίδες του συγκροτήματος Λαμπράκη κάτω από τα γραφεία του στη χρήση του Λαδά, αλλά εντούτοις δεν στράφηκαν προσωπικά ειδικά κατά του δημοσιογραφικού επαγγέλματος. Δεν θα σας ρωτήσω αν σας ενοχλεί. Αυτονόητο είναι ότι μας ενοχλεί. Όλους οι βεβαίως θα ενοχλούσε και τους μανάβηδες, αν φώναζαν οι πολίτες αλήτες μανάβηδες δημοσιογράφοι. Το θεωρείτε όμως επικίνδυνο για την ελεύθερη άσκηση του δημοσιογραφικού λειτουργήματος το γεγονός ότι ο λαϊκισμός και η υπερεκτίμηση του κοινού αισθήματος ενδεχομένως μπορεί να είναι τροχοπέδι στη δουλειά ενός μαχητικού, ναι, δημοσιογράφου μετά από λίγα χρόνια? Εγώ θεωρώ επικίνδυνο το λαϊκισμό και επικίνδυνο σε αυτούς που εκτρέφουν τον λαϊκισμό. Και εντάξει, τροφή σε αυτούς στο λαϊκισμό δίνουν πολλές φορές και τα πολιτικά κόμματα. Ειδικά τα κόμματα εξουσίας, αλλά και τα υπόλοιπα. Εντάξει, το σύνθημα κάποια στιγμή, αν το πάρεις προσωπικά, σε προσβάλλει. Από την άλλη όμως, όποιος εκφέρει δημόσιο λόγο και εκτίθεται, μπορεί να ακούσει πολλά. Γι' αυτό και είπα μια φράση πριν, ότι ο δημοσιογράφος λογοδοτεί τελικά στη δημοσιογραφική του συνείδηση. Αν κάποιος έχει την συνείδησή του καθαρή, νομίζω δεν τον αγγίζουν όλα αυτά. Αναφέρατε το παράδειγμα του Δημάτη και μου άρεσε πάρα πολύ. Μόνο ότι έχω μια μικρή ένσταση. Ο Δημάτης, σαν πράγματι, ήταν ένας πανίσχυρος διευθυντής εφημερίδας. Με μια διαφορά βέβαια, ότι ήταν πανίσχυρος αφού αποχώρησε ένας ακόμη πιο ισχυρός εκδότης, ο Βελίδης. Και το δεύτερο και χαρακτηριστικό είναι ότι ήταν ισχυρός, έχοντας όμως έναν εκδότη, ένα αφεντικό, ας το πω έτσι, που είχε γεννηθεί μέσα σε εφημερίδα. Και ήταν εφημεριδάς από τα γενοφάσια του. Πολύ ωραία. Οι σημερινοί εκδότες μπορεί να μην καθορίζουν με τον ομό τρόπο που καθόριζε ο Βελίδης στο πολιτικό παιχνίδι στην Κεντρική Μακεδονία. Μου άρεσε πάρα πολύ κάτι που γράφει ένας παλιός του συνεργάτης, ότι αν θα γίνει υπουργός ή η εξέλιξη ενός πολιτικού, την κρίναμε από τον τρόπο που καθόταν στο γραφείο του Βελίδη. Αν του επέτρεπε να κάτσει στην πολυθρόνα του, σήμαινε ότι είναι υπουργοποιήσιμος, και αν στεκόταν όρθιος μπροστά του, θα μένει απλός βουλευτής. Εν τούτης, υπάρχουν και σήμερα πανίσχυροι εκδότες με άλλα χαρακτηριστικά. Με ποιο τρόπο, και εδώ δεν σας ζητάω να κάνουμε κουτσομπολιό, αλλά είναι θεσμική κουβέντα, όσο και αν φαίνεται, με ποιο τρόπο εκφράζεται αυτή η παντοδυναμία του στο επίπεδο της ελευθεροτυπίας? Δηλαδή, σίγουρα είστε ο αποδέκτης των παραπώνων των συναδέλφων στα θέματα του τρόπου και της ευκαιρίας που έχουν να κάνουν καλά τη δουλειά τους. Σήμερα, τα μεγάλα αφεντικά της ενημέρωσης, πώς επιχειρούν να χειραγωγήσουν την ενημέρωση και πώς επηρεάζουν? Αυτό δεν μπορώ να το πω εγώ, το πώς. Νομίζω θα το κρίνει ο κόσμος. Εκείνο το οποίο μπορώ να πω εγώ είναι... Έχετε καταγγελίες στην ΕΣΥΕΜ, συναδέλφων που λένε ότι με χτύπησε το τηλέφωνο και μου είπε θέλω να γράψεις αυτό ή να μην γράψεις το άλλο? Σε εφημερίδες τελευταία, και αν είναι, πώς σε εφημερίδες τελευταία όχι. Έχουμε καταγγελίες σε διάφορα... Κυρίως μέσα ραδιοτηλεοπτικά. Σε αυτές τις περιπτώσεις, πώς το χειρίζεται η ΣΥΕΜ, που είναι ένα από τα βασικά στοιχεία της αποστολής της? Συμπεραστέκεται στον συνάδελφο, έχουμε υποχρέωση να το κάνουμε. Αν πρέπει να μιλήσουμε εκεί που πρέπει να μιλήσουμε, θα το κάνουμε.
και αν χρειαστεί να δώσουμε τα νομικά μας φώτα με το νομικό μας επιτελείο της ΕΣΕΜ, της δομική υπηρεσία που έχουμε, θα το κάνουμε και αυτό. Αλλά ο ρόλος της Ένωσης είναι να συμβουλεύει και να συμπαραστέκεται. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα παραπάνω. Ή ακόμα και να προκηρύξει μια απεργιακή κινητοποίηση, αν αυτό κριθεί σκόπιμο ότι απειλείται η λεγόμενη ελευθεροτυπία και υπάρχει λογοκρισία κλπ. Εάν τη λογοκρισία την κάνει μέλος μας, το τονίζω αυτό, μέλος μας. Ας πούμε διευθυντικός τέλεχος. Διευθυντικός τέλεχος, το οποίο είναι μέλος μας, ναι, ναι. Θα βρεθεί αντιμέτωπος με τα πειθαρχικά όργανα της Ένωσης. Μάλιστα. Κλείνοντας, μια ερώτηση που αφορά ειδικά τη Θεσσαλονίκη. Ζούμε σε μια πόλη με παράδοση δεκαετιών από την εποχή. Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές σε αυτήν την εκπομπή. Έχουμε το παράδοξο, η ίδια πόλη την εποχή της Τουρκοκρατίας να είχε 9 καθημερινές εφημερίδες και σήμερα καμία του μεγέθους των μεγάλων εφημερίδων. Το ότι η δημοσιογραφική αγορά της Θεσσαλονίκης έχει δεχθεί απανωτά πλήγματα εδώ και 20 διαδοχικά χρόνια. Και κλείσαν οι εφημερίδες και κλείσαν μετά και τα ανταποκριτικά γραφεία και μετά άρχισαν να κλείνουν και τα ανταποκριτικά των καναλιών. Πόσο ευάλωτο καθιστά το δημοσιογράφο έναν άνθρωπο ο οποίος από τη φύση του, μάλλον από τη φύση του λειτουργήματός του, θα έπρεπε να είναι δυνατός από κάθε πλευρά, αλλά κινείται, και μην ξεχνάμε ότι είναι άνθρωπος και έχει οικογένεια και πρώτα απ' όλα είναι εργαζόμενος και πρέπει να ζήσει, σε μια έολη αγορά, σε μια αγορά, σε μια τα πράγματα είναι εξαιρετικά αγορά. Δύσκολα, αγαπητέ Δημήτρη, πάρα πολύ δύσκολο, να το ξέρει ο κόσμος. Η δημοσιογραφία δυστυχώς φθήνει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια και γενικότερα σε ολόκληρη τη χώρα αλλά και στη Θεσσαλονίκη. Η κατάσταση στην Αθήνα από τις πληροφορίες που έχετε είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δύσκολη και εκεί. Ναι, ναι. Έχουν χαθεί πάρα πολλές θέσεις εργασίας, το ξέρουμε. Πολλοί άνθρωποι οι οποίοι χάνουν τη δουλειά τους δεν μπορούν να ξαναεπανέλθουν στο επάγγελμα, αλλάζουν επαγγελματικό προσανατολισμό. Και αν είσαι νέος, μπορείς να το κάνεις. Αν είσαι τώρα 45, 50, 55, τι άλλο επάγγελμα μπορείς να κάνεις. Γενικά το τοπίο είναι ένα βομβαρδισμένο τοπίο, το τοπίο του τύπου. Θα έλεγα ότι ευτυχώς που υπάρχουν και τα δημόσια μέσα αυτά για τα οποία είπαμε πριν, όπου υπάρχουν αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και αυτό πρέπει να το πιστώσουμε στους δημόσιους οργανισμούς, είτε της αυτοδιοίκησης είτε του ιδίου του κράτους, όπου πληρώνονται οι συνάδελφοι βάσει έτσι αξιοπρεπώς και υπάρχουν καλές συνθήκες εργασιακές και για τα ασφαλιστικά μας ταμεία. Φυσικά δεν μπορεί ένα επάγγελμα να αντέξει μόνο με τη δημόσια τηλεόραση, τη δημόσια ραδιοφωνία, τα δημόσια μέσα. Ο νέος νόμος για τις τηλεοπτικές άδειες θεωρείται ότι μπορεί να συμβάλλει σε μια κατεύθυνση να ενισχυθούν, υπό την έννοια ότι θα υπάρχουν λιγότερα και πιο ισχυρά κανάλια, τα ταμεία και γενικότερα. Υπάρχει ένα θετικό στο νέο νόμο ότι ορίζεται ένα μίνιμουμ θέσεων εργασίας. Αυτό είναι θετικό. Δεν ξέρω αν στην πράξη θα ισχύσει. Αλλά υπάρχουν κάποιες θέσεις εργασίας που αποτελούν προϋπόθεση χορήγησης της άδειας, που τουλάχιστον αποτελεί ένα μίνιμουμ κατοχύρωσης είτε των εν ενεργεία εργαζομένων είτε των ανθρώπων που θα απορροφηθούν στο μέλλον σε αυτά τα κανάλια. Κύριε Κοντογουλίδη, σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε το επόμενο θέμα της σημερινής εκπομπής.